Να σας χαιρετούσε λοιπόν σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Το ΔΥΠΕΘΕ ρίχνει την αυλαία του, ανοίγει μάλλον την αυλαία του με μια θεατρική παράσταση αρχαίου δράματος, η οποία παίζεται στην Αθήνα στο Θέατρο Βεάκη. Έχουμε λοιπόν την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας δύο από τους συντελεστές της παράστασης. Είναι ο ηθοποιός, ο Μιχάλης Αράντης, βραβευμένος με το βραβείο Δημήτρη Χόρν, και ο ζωγράφος Απόστολος Χαντζάρας. Είναι μια πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του γνωστού και έξοχου σκηνοθέτη του Γιώργου Νανούρη πάνω στο αρχαίο δράμα και συγκεκριμένα στο Νέαντα, όπου πραγματικά πέρα από την θεατρική διάσταση δίνει και μια εικαστική διάσταση με την σύμπραξη και του ζωγράφου επάνω στη σκηνή. Αυτά βέβαια θα μας τα πούν και οι ίδιοι. Εγώ ήθελα να τους καλωσορίσω στην πόλη μας, η οποία είναι φιλόξενη και χαίρεται πολύ με τέτοιες πολύ ποιοτικές παραστάσεις, οι οποίες πραγματικά ανεβάζουν και το επίπεδο και ικανοποιούν και το θεατρόφιλο κοινό της πόλης. Απόδειξη είναι ότι είχαμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την παράσταση από το θεατρόφιλο κοινό μας. Και να υποσχεθούμε ότι θα προσπαθήσουμε πάντα έτσι να φέρνουμε τέτοιου είδους παραστάσεις στην Κομοτηνή και να ικανοποιούμε το θεατρόφιλο κοινό. Είναι γνωστό το θέμα του ΕΑΝΤΑ, ας αναφερθούν όμως καλύτερα οι συντελεστές, οι οποίοι τα γνωρίζουν καλύτερα. Εγώ και πάλι καλωσορίζω, εύχομαι καλή διαμονή, καλές παραστάσεις και στο επανειδή, ίσως. Καλώς σας βρήκαμε καταρχάς. Εμείς, εγώ με τον Απόστολο είμαστε φίλοι, πολύ, από μικρή. Και ο Απόστολος είναι ζωγράφος, εγώ είμαι ηθοποιός. Έχω μια αγάπη για τα αρχαία κείμενα, ούτως ή άλλως, και για τους μύθους, από μικρός με εγωιτεύουν όλα αυτά τα πράγματα, από μικρό παιδί. Τέλος πάντων, όλη αυτή η παράσταση και αυτή η διαδρομή ξεκίνησε στο ατελιέ του Απόστολου, όπου εγώ μια μέρα πήγα και του διάβασα ένα κομμάτι από τον Νέαντα και ο Απόστολος εκείνη την ώρα μου ζωγράφησε μπροστά μου και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πράγμα που ήταν και στην παράσταση, ένα έργο του Νέαντα, μου αποκάλυψε ένα Νέαντα. Οπότε αυτή την ομορφιά που πήρα εγώ εκείνη την ώρα ήθελα να την μοιραστώ για αρχή και με άλλο κόσμο. Και αυτό με τον καιρό προέκυψε και έγινε παράσταση με τη συμβολή φυσικά του σκηνοθέτη μας, του Γιώργου του Νανούρη. Ο μύθος λίγο πολύ είναι γνωστός του κειμένου και του έργου και του μύθου. Ο Έαντας είναι ο μεγαλύτερος πολεμιστής στην Τρία μετά τον Αχιλλέα. Θέλει, δικαιούται μετά τα όπλα του Αχιλλέα, δικαιούται μετά το θάνατο του Αχιλλέα τα όπλα του, αλλά τα παίρνει ο Οδυσσέας μετά από δολοπλοκίες, όπου και ο Έαντας μετά από αυτήν την ατιμία αποφασίζει να εκδικηθεί, στρεφόμενος απέναντι στους ίδιους του συμμάχους, δηλαδή στους Ατρίδες, τον Αγαμέμνονα και τον Μενέλαο, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του πλευρού του Οδυσσέα και εναντίον του Οδυσσέα, αλλά παρεμβαίνει η θεά Αθηνά, τον θολώνει και ορμά προς τα κοπάδια του ελληνικού στρατού και αρχίζει και σφάζει και σκοτώνει ζώα, νομίζοντας ότι σκοτώνει ανθρώπους. Ο Έντας, δηλαδή, πιάνουμε έναν με τεράστιο ήρωα σε μια παρανοϊκή στιγμή, συνέρχεται, καταλαβαίνει τι έχει κάνει και αυτοκτονεί. Είναι ο πρώτος ήρωας της ιστορίας ο οποίος αυτοκτονεί. Είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος ήρωας της ιστορίας ο οποίος μανιάζει. Αν βγάλουμε το θείο δηλαδή, είναι ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος ήρωας ο οποίος είναι γραμμένος, ο οποίος μανιάζει από το κακό του, ορμάει και δεν βλέπει μπροστά του τίποτα. Και ουσιαστικά αυτό εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε την παράσταση είναι να συναφηγηθούμε με τον Απόστολο, ο οποίος... Γίνονται 8 έργα. Μπροστά στους θεατές. Προσπαθούμε να συναφηγηθούμε με τον Μιχάλη την ίδια μας αγάπη για το κείμενο, την ίδια μας αγάπη για να δείξουμε αυτό που νιώθουμε και εμείς προς τον κόσμο, χωρίς να προσπαθούμε να επηρεάσουμε είτε με την υποκριτική του Μιχάλη είτε με την ζωγραφική, να τραβήξουμε το βλέμμα. Προσπαθούμε να πούμε ο ένας στον άλλον το κείμενο και αυτό να ρεκλάβει και ο θεατής. Όλη μας η αγωνία γίνεται γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η ιστορία αυτή, καθώς και η μετάφραση που μας έχει δώσει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Προσπαθούμε να πούμε λοιπόν την ιστορία με τον ίδιο τρόπο. Ο καθένας με το δικό του και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Συναφηγούμαστε ουσιαστικά ένας ζωγράφος και ένας ηθοποιός την ιστορία του Έντα. Η παράσταση λοιπόν είναι σήμερα στις 9 η ώρα και αύριο Παρασκευή έχουμε δύο παραστάσεις. Ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο για μία παράσταση στις 9 η ώρα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε, θα έχουμε μία παράσταση στις 6 και μία παράσταση στις 9.
πραγματικά εμείς χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους αξιόλογους ανθρώπους στην Κομωτινή. Για μας το ότι είμαστε εδώ δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Η παράσταση παίζει ταυτόχρονα στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και εμείς στο πρώτο κενό χρόνο που βρήκαμε αποφασίσαμε αυτή την παράσταση και την αγάπη που έχουμε για την παράσταση να τη γιορτάσουμε με όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε. Οπότε πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε και εδώ αλλά και σε κάθε πόλη της ελληνικής περιφέρειας η οποία γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με παραστάσεις οι οποίες τρέχουν στην Αθήνα και πραγματικά για μας, το λέω πολύ ειλικρινά και νομίζω συμφώνει και Αποστόλης, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ. Τροφοδοτούμαστε και εμείς από το κείμενο. Τροφοδοτούμαστε και εμείς και από τον κόσμο και από το κείμενο και αυτό που κάνουμε είναι μεγάλη μας χαρά.